Σε αυτό το βίντεο θα σου δείξω πώ να βγει έξω από τη ζώνη άνεση σου. Έχεις ακούσει ποτέ τη φράση ότι η ζωή ξεκινάει εκεί που τελειώνει η ζώνη άνεση ή, όπω το λέμε στο φοριό μου, life begins at the end of your comfort zone. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς με αυτή τη φράση. Ζώνη άνεση ονομάζουμε όσα έχουμε συνηθίσει να κάνουμε, πράγματα που ξέρουμε καλά, που δεν τα φοβόμαστε και νιώθουμε άνετα κάνοντά τα. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τρία πράγματα. Πρώτον, πώ δημιουργείται η ζώνη άνεση. Δεύτερον, γιατί είναι σημαντικό να βγαίνουμε έξω από αυτήν. Και τρίτον, πώ ακριβώ να το κάνουμε. Το βίντεο ξεκινάει τώρα. Γεια σα, είμαι ο Θαδωρή Αραμπατζή, δημιουργό του GreekCoach.gr και αυτό που κάνω είναι να βοηθάω επαγγελματίε, coaches και άτομα που ασχολούνται με τι πωλήσει και το δικτυακό marketing να δημιουργήσουν μια αποτελεσματική στρατηγική ανάπτυξη online και offline. Παρότι όλοι μα δημιουργηθήκαμε μέσα από μια φούσκα προστασία στην κοιλιά τη μαμά μα, με τη γέννησή μα ήταν η πρώτη φορά που βγήκαμε έξω από τη ζώνη άνεσή μα. Ουσιαστικά, η γέννησή μα αποτέλεσε την πρώτη μα βόλτα σε έναν κόσμο που δεν είχαμε συνηθίσει. Ο άνθρωπο δηλαδή δεν γεννιέται με μία ζώνη άνεση. Παράδειγμα, πιθανότατα το περπάτημα αυτή τη στιγμή αποτελεί μέρο τη ζώνη άνεση σου. Είναι κάτι που αν είσαι υγιής, το κάνεις εύκολα, άφοβα και αβίαστα. Όταν όμως ήσουν μωρό, το περπάτημα βρισκόταν έξω από τη ζώνη άνεσή σου. Χρειάστηκε να προσπαθήσεις ξανά και ξανά για να περπατήσεις Μέχρι που τελικά έγινε για σένα μία αυτόματη διαδικασία. Και έτσι δημιουργείται μία ζώνη άνεση. Κάθε πράξη που επαναλαμβάνει αρκετέ φορέ γίνεται κομμάτι τη ζώνη άνεσή σου. Δηλαδή, τη ζώνη άνεσή σου τη δημιουργεί εσύ μέσω τη επανάληψη. Γιατί όμω είναι σημαντικό να μην μένουμε μόνο μέσα στη ζώνη άνεση, αλλά να βγαίνουμε και έξω από αυτήν. Να ξεκαθαρίσω ότι αυτή η άποψη είναι υποκειμενική και εξαρτάται από το τι ψάχνει ο κάθε άνθρωπο στη ζωή του, από τι αξίε του. Για παράδειγμα, αν μία από τι αξίε τη ζωή σου είναι η ασφάλεια, την οποία να τη μεταφράζει το να μην κάνει ποτέ οτιδήποτε σε δυσκολεύει, τότε ίσω να μην θέλει να βγει από τη ζώνη άνεσή σου, ώστε να μην ρισκάρει. Για άλλου, οι αξία τη ασφάλεια μπορούν να είναι το να χτίσουν ένα οικονομικό τείχο γύρω από την οικογένειά του που τίποτα να μην μπορεί να το διαπεράσει, το οποίο ίσω να απαιτεί να βγαίνει συνεχώ έξω από τη ζώνη άνεσή σου, χτίζοντα αυτό το οικονομικό τείχο. Η δική μου γνώμη είναι πω έξω από τη ζώνη άνεσή σου, σου δίνεται η ευκαιρία να αναπτυχθεί. σω μία από τι βασικότερε επιθυμίε κάθε ανθρώπου είναι η επιθυμία να αναπτυχθεί. Να γίνει η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του. Για να γίνει όμω κάτι που ποτέ δεν ήσουν, θα πρέπει να κάνει πράγματα που ποτέ δεν έκανε. Αυτό όμω που δεν έχει κάνει ποτέ, εξ ορισμού, βρίσκεται έξω από τη ζώνη άνεσή σου. Άρα, αν θέλει να αναπτυχθεί, είναι απαραίτητο να βγαίνει έξω από αυτήν. Ένα δεύτερο λόγο για να το κάνει είναι ότι για να λύσει ένα νέο πρόβλημα, χρειάζεται να σκεφτεί νέε λύσει. Για να σκεφτεί νέε λύσει, απαιτείται να αποκτήσει ένα νέο επίπεδο σκέψη. Θα χρειαστεί να διαβάσει καινούργια άρθρα, καινούργια βιβλία, να επικοινωνήσει με περισσότερου ανθρώπου κλπ. Συνεπώ, να βγει έξω από τη ζώνη άνεσή σου. Τώρα, ποιο είναι όμω ο καλύτερο τρόπο να το κάνει αυτό. Είναι καλό να βγαίνει λίγο-λίγο έξω από τη ζώνη άνεσή σου. Τι εννοώ με αυτό. Αν προσπαθήσει να κάνει ένα μεγάλο βήμα, ο εαυτό σου θα αισθανθεί φόβο και θα αρχίσει να δημιουργεί αντιστάσει γι' αυτό. Οπότε θα συνδέσει την έξοδο από τη ζώνη άνεση με αρνητικά συναισθήματα και δεν θα σε υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια. Το μυστικό είναι να βγαίνει λίγο έξω και μετά να ξαναεπιστρέφεις. Και κάθε φορά το βήμα θα είναι και λίγο μεγαλύτερο. Έτσι ο εαυτό αντί για αρνητικά συναισθήματα θα νιώθει περηφάνεια και σιγουριά για αυτή την προσπάθεια. Γιατί θα τον πρόχνει ακριβώ όσο χρειάζεται για να αναπτυχθεί, αλλά όχι τόσο ώστε να θέλει να τα παρατήσει. Ουσιαστικά έτσι τι κάνει. Συνηθίζει τον εαυτό σου να κάνει όλο και μεγαλύτερα βήματα έξω από τη ζώνη άνεσή σου. Σιγά σιγά λοιπόν, με όλο και μεγαλύτερα βήματα, θα κάνει όλο ένα και περισσότερα πράγματα που δεν είχε κάνει. Οπότε το μυστικό δεν είναι να βγαίνουμε απότομα. Να βγαίνουμε σιγά σιγά και λίγο. Αυτό που συμβαίνει ω αποτέλεσμα αυτού είναι να μεγαλώνει όλο και περισσότερο η ζώνη άνεση. Τι σημαίνει ότι μεγαλώνει, Σημαίνει ότι πράγματα που κάποτε φάνταζαν δύσκολο ή αδύνατο να τα κάνει, πλέον θα σου είναι φυσιολογικά και έτσι θα μπορείς να τολμάς ακόμα πιο μεγάλα πράγματα συνεχίζοντας να βγαίνει από τη νέα μεγαλύτερη ζώνη άνεσή σου. Όσα περισσότερα κομμάτια προσθέτει σε αυτή τη ζώνη, ο κύκλος γύρω σου θα μεγαλώνει. Οπότε, κάνοντας μικρές αλλαγές κάθε μέρα, γίνεσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου, χωρίς να το καταλαβαίνεις και χωρίς να σε τρομάζει. Όλη αυτή η διαδικασία δηλαδή γίνεται σταδιακά. Είναι όπως με τη γυμναστική. Δεν μπορείς να κάνεις 50 push-ups την πρώτη μέρα. Μπορείς όμως να ξεκινήσεις με 5 και μετά να κάνεις 7. Τα 7 στην αρχή μπορεί να σε ζωήσουν λίγο, αλλά μετά θα σου είναι εύκολα. Και μετά να πας στα 10 και στα 15 και στα 20. Και αν βγαίνει λίγο λίγο από τη ζώνη άνεσή σου, διευρύνοντάς την όλο ένα και περισσότερο, κάποια στιγμή θα κοιτάξεις πίσω και δεν θα πιστεύεις το που ήσουν και που έχει στάσει. Αυτό είναι κάτι που κάνουμε τους επαγγελματίες που προπονώ προσωπικά. Βάζοντας μικρά βήματα από εβδομάδα σε εβδομάδα, Χτίζουμε την αυτοπεποίθηση με μικρέ νίκε, με πράγματα που του βγάζουν λίγο έξω από τη ζώνη άνεσή του. Αν θέλει να κάνουμε μια δωρεάν συνεδρία coaching, μπε στο GreekCoach.gr κάθετο free, βάλε τα στοιχεία σου και έλα να δούμε σε ποιου τομεί χρειάζεται να αρχίσει να βγαίνει έξω από τη ζώνη άνεσή σου. GreekCoach.gr κάθετο free. Αν έφτασε μέχρι εδώ και σου άρεσε το βίντεο, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου πατώντα το κόκκινο κουμπί, πάτα και το καμπανάκι για να ενεργοποιήσει τι ειδοποιήσει. Γράψτε μου στα σχόλια αν έχει κάποια ερώτηση που θα θέλει να σου απαντήσω. Και επίση γράψε μου τι κάνει εσύ για να βγαίνει έξω από τη ζώνη ανησύ σου. Αν υπάρχουν κάποιοι τομεί στη ζωή σου που θα ήθελε να αναπτυχθεί, ειδικά στο κομμάτι τη εργασία σου, τη καριέρα σου, ζήτε να κάνουμε μια δωρεάν συνεδρία συμβουλευτική. Μπε στο GreekCoach.gr κάθετο free, βάλε σε εφαρμογή τι σημερινές ιδέες ξεκίνα να βγαίνει έξω από τη ζώνη ανησύ σου. Είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου. Σου άρεσε το βίντεο? Αν σου άρεσε κάνε εγγραφή στη λίστα μου μπαίνοντας στο greekcoach.gr για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο υλικό που ανεβάζω μόλις το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίσης δες οπωσδήποτε το βιβλίο μου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Θα βρεις το link στην περιγραφή.